να απαντήσει στη σφοδρή επιστημονική και κοινωνική αμφισβήτηση των προβλέψεων που διατυπώνει στις τοποθετήσεις του για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, επιχείρησε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης. Μιλώντας στο Γιώργο Σαχίνη και το Ράδιο 984, παραδέχτηκε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι δυσίωνες προβλέψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι λυπή, καθώς δεν είναι άλλα από τις καθημερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Πώς βγάζετε το δείκτη θετικότητας? Περιμένετε πώς θα πεθάνουν και πώς θα διασωληνωθούν και αυτό είναι μοντέλο και πρόγνωση? Σοβαρά το λέτε τώρα? Από θανάτους και διασωληνώσεις βγάζετε το μοντέλο? Εάν είναι έτσι, να το κάνω κι εγώ, κύριε Τζανάκη. Κάντε το. Σύμφωνοι. Ό,τι θέλετε εσείς. Πέστε ό,τι θέλετε. Δεν, δεν έχω τα στοιχεία. Θέλετε να με ρωτήσετε για την Κρήτη τι θα γίνει? Να σας πω. Από πού έχετε στοιχεία για την Κρήτη? Έχετε δικά σας? Βεβαίως. Από τις 16 Δεκεμβρίου που ο ΕΟΔΗ ανακοινώνει τα κρούσματα στην Κρήτη, έχουμε τα στοιχεία από 16 Νοεμβρίου. Από πού? Από τις καθημερινές εκθέσεις του ΕΟΔΗ. Και από είναι πλήρης η εκθέση του ΕΟΔΗ? Στο σημείο ότι στοιχεία μου δίνει, αυτά δουλεύω. Α, έτσι να το πείτε λοιπόν. Όχι, έχουμε στοιχεία λοιπόν πλήρη, έχουμε τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι πλήρη τα στοιχεία του ΕΟΔΗ? Σας ικανοποιούν? Είναι σταθμισμένα? Έχετε να διαλέξετε, κύριε Σαχίνη, στη θέση μου. Ή τα αξιοποιείτε ή δεν τα αξιοποιείτε. Ακριβώς. Ή τα καταγγέλεις ότι είναι λειψά, δεν είναι σταθμισμένα και γι' αυτό δεν σπάει. Αυτό σας λέω, κύριε Τζανάκη. Δεν αντιδικούμε. Εγώ με λειψά στοιχεία δεν μπορώ να σπάσω την αλυσίδα μετάδοσης. Καταλάβατε. Μα δεν με ενδιαφέρει να τη σπάσω. Αλλονόν δουλειά είναι να τη σπάσω. Τι είπατε? Δεν με ενδιαφέρει να μελετήσω ένα φαινόμενο. Α, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, κύριε Τζανάκη, τότε πάω πάσο. Αφού δεν σας ενδιαφέρει. Με τα στοιχεία που έχω μελετάω ένα φαινόμενο. Τι να κάνω? Μάλιστα. Τότε αυτό να λέτε στα κανάλια, ότι με τα στοιχεία που έχω μελετάω ένα φαινόμενο και δεν κάνω επιδημιολογική επιτήρηση, παρατήρηση, πρόταση και σχόλιο. Ωστόσο, ο κύριος Τζανάκης εμένει στην άποψη ότι δρώντας προβλεπτικά το μοντέλο της ομάδας του, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα αρτιότερα στην Ελλάδα, επαληθεύεται στις βραχυχρόνιες προβλέψεις για την εξέλιξη της νόσου. Αποποιήθηκε ωστόσο της ευθύνης για το κλίμα πανικού που καλλιεργείται από την αναπαραγωγή των δηλώσεών του. Πώς βγαίνει ο δείκτης θετικότητας αφού δεν έχετε στοιχεία πλήρη? Έχετε θανάτους, μου είπατε, και διασωληνώσεις. Αυτά είναι εκ των υστέρων, δεν είναι εκ των προτέρων. Και κρούσματα έχουμε. Ο δείκτης Μα αφού δεν τα έχετε όλα, είναι ανώμια τα τεστ. Το είπατε κι εσείς. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Αλλιώς δεν πρέπει να έχουμε τίποτα. Τότε, κύριε Τζανάκη, να το πείτε ότι οι προγνώσεις μας άλλοτε θα πέφτουν, άλλοτε δεν θα πέφτουν μέσα. Δεν φταίμε εμείς, τα στοιχεία δεν είναι πλήρη. Γιατί δεν το λέτε? Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, για εσάς οι προγνώσεις μας τουλάχιστον τους 4 τελευταίους μήνες έχουν πέσει ακριβώς μέσα. Συγγνώμη, οι προγνώσεις που έχουν πέσει μέσα έχουν 7.000 νεκρούς, κύριε Τζανάκη. Όταν θα το λέτε σε μένα αυτό θα το προσέχετε. Έχουν 7.000 νεκρούς. Τι να το κάνω με 7.000 νεκρούς? Αυτούς δεν θα προστατεύουν οι προγνώσεις? Να μην έχεις 7.000 νεκρούς. Κύριε Τζανάκη, δεν βγαίνω εγώ να λέω ότι σε 15 μέρες θα έχουμε 3 και 4.000. Εσείς, ο κύριος Αργιάννης και οι άλλοι. Σας ρωτώ. Με ποια δεδομένα? Ορίστε. Και είναι κακό να το λέμε? Μα αυτό είναι το θέμα. Αν είναι καλό ή κακό, ή το θέμα είναι ότι αν ξέρατε κάθε μέρα ακριβώς τα στοιχεία, θα ξέρατε που παρεμβαίνετε. Τώρα ξέρετε. Μα ξέρουμε τα στοιχεία καθημερινά. Ξέρετε που πρέπει να παρέμβετε. Για πείτε μου λοιπόν. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τα καθημερινά? Για πείτε μου, στη βιομηχανική ή στο κέντρο του Ηρακλείου πρέπει να παρέμβετε? Πώς κάνουμε τα μοντέλα δηλαδή? Έτσι θα κάνουμε? Δεν ξέρουμε τα καθημερινά. Από τα καθημερινά στοιχεία στηρίζουμε. Ποια στοιχεία, αφού δεχτήκατε ότι δεν γίνονται τεστ? Επαρκώς. Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον Γιώργο Σαχίνη εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τον καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να παραδέχεται ακόμη ότι τα μέτρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί μείωση των κρουσμάτων είναι τα μαζικά και στοχευμένα τεστ, η απομόνωση και η χνηλάτιση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.